Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sky Κρήτης. Κυρία Σφακάκη, είναι ένας πρώτος κύκλος, μια πρώτη ενότητα που ολοκληρώνεται με αυτήν την ομιλία. Και ήθελαμε να σας ρωτήσουμε, επειδή βλέπουμε αυτό το κτίριο, όλοι καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικά ευρήματα έχει μέσα. Λίγο νωρίτερα μάλιστα λέγαμε και μία είδηση ότι είναι από τους πρώτους σε επισκεψιμότητα χώρους αρχαιολογικούς, ναι, μουσιακούς χώρους στη χώρα μας. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Και έχει τη δική του ιστορία. Έχει περάσει και από πολλές περιπέτειες και το κτίριο αυτό και τα βέβαια, εκθέματα. Βέβαια. Να σας μιλήσω για την εκδήλωση της Τετάρτης. Την Τετάρτη το απόγευμα στις 6 ώρα στο γενέθλιο εκδηλώσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας θα γίνει η τελευταία ομιλία της πρώτης ενότητας ενός κύκλου ομιλιών και ξεναγήσεων, ο οποίος ξεκίνησε από τον Νοέμβριο και είναι σύμπραξη, συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ναι. Η ομιλία αυτή τυπλοφορείται το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ιστορία, Θέσεις και Εκθέματα. Τοποθετήθηκε η ομιλία αυτή σε αυτό το χρόνο γιατί θα θέλαμε να απευθυνθούμε και στους συμπολίτες μας που για κάποιους δικούς των λόγους δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι όρθιοι μία μισή, δύο ώρες στο Αρχαιολογικό Μουσείο και να παρακολουθήσουν την ξενάγηση. Στον άνετο και φιλόξενο χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μπορούν να καθίσουν αναπαυτικά και να απολαύσουν μία ξενάγηση διά της προβολής. Είναι και μεγάλο, η αλήθεια είναι πως θέλεις αρκετό χρόνο, οι φίλοι δηλαδή και οι επισκέπτες, ναι, θέλουν αρκετό χρόνο για να μπορέσουν έτσι να περιηγηθούν, ναι, και να δουν, είναι πάρα πολλά τα εκθέματα. Ναι, ναι, ορισμένες φορές αυτή η ξενάγηση εκτείνεται σε δύο ώρες ορισμένες φορές. Ανάλογα, ναι, ανάλογα, ναι, οι ξαναγήσεις, ξέρετε, είναι ανάλογα με το ενδιαφέρον και το τι θέλουν να ακούσουν οι ξεναγούμενοι. Δεν είναι όλες οι ξαναγήσεις το ίδιο και δεν είναι όλες οι ξαναγήσεις τις ίδιες διάρκειες. Ας μιλούμε και για τον ίδιο χώρο. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μουσείο μας, πράγματι, όπως είπατε, είναι ένα κτίριο. Το μουσείο, έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα, ξεκίνησε να οικοδομείται το 1937 με ευθύνη του Πάτροκλου Καραντινού. Το μουσείο αυτό δεν ήταν η πρώτη εγκατάσταση μουσείου στο Ηράκλειο. Το πρώτο μουσείο του Ηρακλείου ήταν ένας μονόχωρος χώρος, ο οποίος είχε χτιστεί και είχε φιλοξενήσει την τότε αρχαιολογική συλλογή, την οποία ο Χατζηδάκης ξεκίνησε να δημιουργεί, αφού με Ηραδέ είχε επιτύχει την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών που έδιδε η σύμβαση της Χαλέπας του 1878 στον τότε φιλεκπαιδευτικό σύλλογο Ηρακλείου. Έτσι, ξεκινώντας να προτρέπει τους κριτικούς που κατέχουν λόγω από τις γεωργικές τους εργασίες ευρήματα αρχαιολογικών χώρων και συλλέγοντας ό,τι εντωμεταξύ άρχισε να αποκαλύπτει η αρχαιολογική σκαπάνη, δειλά-δειλά, δημιούργησε την πρώτη συλλογή, η οποία πριν από το μονόχωρο δωμάτιο που σας ανέφερα, είχε φιλοξενηθεί σε ένα δωμάτιο στον περίβολο του Αγίου Μινά. Αυτή η φιλοξενία στον περίβολο του Αγίου Μινά προστάτευσε και τη συλλογή αυτή
από τα δραματικά γεγονότα της 25ης Αυγούστου του 1898. Mm-hmm. Τη σφαγή τότε. Γιατί, εκτός από τις σφαγές, πυρπολήθηκαν. Πυρπολήθηκαν, βέβαια. Και καταστράφησαν τα κτίρια των συνοικιών γύρω από την 25ης Αυγούστου. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σε αυτή την καταστροφή απολέστηκαν τα πιθάρια που φύλαγε ο Μήνος Καλοκαιρινός στο σπίτι του, κάποια από τα πιθάρια τέλος πάντων, από αυτά που βρήκε μετά τις πρώτες ανασκαφές στην θέση του σημερινού γνωστού ως ανάκτορων της Γνωσού. Όπως ξέρετε, πρώτος ο Μήνος Καλοκαιρινός έσκαψε στο λόφο Κεφάλα, χωρίς να γνωρίζει ακριβώς τι υπήρχε κάτω από τη γη, βρήκε 4 δωμάτια με πάρα πολλά πιθάρια. Κάποια από αυτά τα φύλαγε σπίτι του, κάποια άλλα έστειλε στην Αγγλία και κάποια άλλα στην Αθήνα, στους βασιλικούς οίκους, ως δώρα. Αυτά που φύλαξε στο σπίτι του καταστράφησαν ολοσχερώς, απολέστηκαν. Κατά τα δραματικά γεγονότα της 25ης Αυγούστου του 1898, τότε που το σπίτι του καταστράφηκε και πυρπολήθηκε και έγινε αυτή η καταστροφή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μιλούμε για την λεωφόρο των μαρτύρων της 25ης Αυγούστου του 1898. Το αρχαιολογικό μας μουσείο, να πάμε πίσω, έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πρώτον από την έκρηξη του γερμανικού πλοίου που συνέβη στο λιμάνι μας, μετά από βομβαρδισμούς, και κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε χρησιμοποιηθεί από τους κατακριτές και ως νοσοκομείο και ως εργαστήριο παρασκευής χημικών όπλων και ως αποθήκη. Σώθηκαν όμως τα ευρήματα που εφυλάσσουν μέσα, γιατί είχε προβλεφθεί και είχαν μεταφερθεί στο υπόγειο του μουσείου, όπου είχαν κρυφτεί. Ευτυχώς. Γιατί υπήρχε από τις χρήσεις αυτές που δεν ήταν συμβατές, βέβαια, ούτως ή άλλως ναι, με το χώρο, πολύ εννοείται. Πολύ μικρές απώλειες είχαμε, ναι. Πάρα πολύ μικρές απώλειες είχαμε. Για παράδειγμα, μία από τις απώλειες είναι η γούρνα της κρίνης Σακρέντο. Η κρίνη Σακρέντο είναι μία από τις συνεδικές κρίνες, σπράγματα αυτής της της διακόσμησης της κρίνης σώζονται σήμερα και είναι τοποθετημένη στην βόρεια πλευρά του τείχου της Λότια. Και η γούρνα αυτή, η οποία περιγράφεται από τον Κερόλα, δεν υπάρχει σήμερα. Την περιέγραψε όμως ο Κερόλα και ο ίδιος επίστευε ότι ήταν μια ρωμαϊκή σαρκοφάγος. Δεν την έχουμε πια. Όχι. Ναι. Αλλά ευτυχώς, κυρία Σφακάκη, έχουμε σημαντικά μινωικά ευρήματα και αριστουργήματα αυτού του πρώτου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Που... ναι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα εκθέματα τα οποία φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Κορονίδα των εκθεμάτων είναι τα ευρήματα από τις ανασκαφές των μινωικών θέσεων. Βεβαίως, ναι, ο μινωικός πολιτισμός είναι ο αρχαιότερος ευρωπαϊκός πολιτισμός και ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Mm-hmm. Και οφείλουμε να πούμε ότι κατά την εποχή του Χαρκού, κατά την προϊστορική εποχή, που για την Κρήτη είναι η σήμερα ονομαζόμενη μινωική εποχή, υπήρξαν και άλλοι πολιτισμοί στον ελλαδικό χώρο. Ουδής όμως πολιτισμός κατάφερε να φτάσει την τελειότητα, την αρμονία και την λαμπρότητα του μινωικού πολιτισμού. Του πρώτου προελληνικού πολιτισμού στον ελληνικό χώρο. Γιατί όπως γνωρίζετε, οι Μινωίτες δεν ήσαν Έλληνες, δεν μιλούσαν ελληνικά και δεν έγραφαν ελληνικά. Ναι. Είναι οι προέλληνες κάτοικοι της Κρήτης, τους οποίους εμείς σήμερα ονομάζουμε Μινωίτες, ορμόμενοι από την λέξη Μήνος, που ήταν η λέξη, ήταν η ονομασία των αρχόντων της Κνωσού.
και δεν υπήρχε ένας μήνος μόνο, υπήρξαν πολλοί μήνες και δεν γνωρίζουμε την ερμηνεία της λέξης μήνος. Πιθανολογείται δε ότι μήνος ήταν λέξη τίτλος που δήλωνε αξίωμα ή θέση στην κοινωνία και είχε όμοια χρήση με την λέξη που οι Αιγύπτιοι είχαν χρησιμοποιήσει την ίδια εποχή για τους άρχοντές των, την λέξη φαραώ. Ναι. Και, και η μινωική γραφή της, της Κρήτης ονομάστηκε και η ιερογλυφική, όχι ότι είχε σχέση με αυτήν της Αιγύπτου. Βέβαια, βέβαια. Η μινωική γραφή είναι η κρητική ιερογλυφική γραφή, η οποία παραμένει σιωπηλή γραφή. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο, το μακρύτερο ιερογλυφικό κείμενο το οποίο έχει βρεθεί μέχρι σήμερα είναι ο περίφημος δίσκος της Φεστού, ο οποίος δίσκος της Φεστού δεν γνωρίζουμε επακριβώς το περιεχόμενο του κειμένου, είναι όμως το κείμενο δημιουργημένο και στις δύο πλευρές του δίσκου, ο οποίος ήταν πύλινος, ενώ ο δίσκος ήταν νοπός, ο πυλός ήταν ακόμα νοπός, πίεσαν πάνω στον νοπό πυλό κινητά στοιχεία και δημιούργησαν αυτό το κείμενο. Και γι' αυτό μας έμεινε και μέχρι σήμερα. Και ο δίσκος της Φεστού ονομάζεται ως το αρχαιότερο τυπογραφικό μνημείο της ανθρωπότητας. Γιατί δημιουργήθηκε με τον ίδιο τρόπο που οι τυπογράφοι δημιουργούσαν τα κείμενα πρώτης επελάσεως της ψηφιακής τυπογραφίας. Όλα αυτά που μας λέτε, κυρία Σφακάκη, τα ακούμε πάρα πολύ, πάντα είναι ενδιαφέροντα όσον οτιδήποτε αφορά την ιστορία μας και οτιδήποτε. Και σίγουρα οι φίλοι που θα έρθουν στην εκδήλωση θα ακούσουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς δίνουμε κάποια έτσι πολύ, πολύ λίγα στοιχεία. Στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Μια μικρή πρόγευση, γιατί είναι τόσα πολλά άλλωστε και όλα δεν μπορείς να παραλείψεις κάτι ή να έχουν τη δική τους τη σημασία σε αυτή τη μακραίωνη πορεία και του τόπου και της ιστορίας του. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή κάνετε δράσεις πολιτισμού και δωρεάν ξεναγήσεις και υπάρχει και ένα πρόγραμμα το επόμενο διάστημα, επίσης μια συνέχεια των εκδηλώσεων, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι και την ανταπόκριση του κόσμου, κυρία Σφακάκη, όσον αφορά σε τέτοιου είδους ομιλίες, ξεναγήσεις και δράσεις. Ανταποκρίνεται, έχει απορίες, έχει ενδιαφέρον. Πρώτον να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ξενάγησης στο κριτικό παρελθόν, το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει ως σύμπραξη του Δήμου Ηρακλείου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, έχει ξεκινήσει το Νοέμβριο και θα επεκταθεί μέχρι 6 Ιουνίου. Είναι 4 ενότητες. Τελειώνουμε την προελληνική εποχή με την ομιλία της Τετάρτης και κάθε ενότητα κλείνει με 2 ξεναγήσεις. Η μία ξεναγήση αφορά την θέση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και τον δυτικό, την δυτική συνοικία της πόλης Χάνδακα, την συνοικία και Ζιλτάπια, και για αυτά τα θέματα θα μιλήσω εγώ στους ξεναγούμενους, και μετά μπορούν να μπουν μέσα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου αξιόλογα στελέχη του μουσείου παρέχουν ξενάγηση εντός του μουσείου. Mm-hmm. Η μία ξενάγηση λοιπόν του κύκλου είναι αυτή. Η άλλη ξενάγηση είναι επίσκεψη σε μνημεία και χώρους που έχουν αναφερθεί κατά τις ομιλίες ενός εκάστου κύκλου. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο που τελειώνει την Τετάρτη και που είναι η προελληνική κρητική εποχή, η μινωική κρητική εποχή, η ξενάγηση έχει οργανωθεί για επίσκεψη στις οικίες της Λύσου, στην μινωική έπαυλη της Αμνησού, στο μινωικό μέγαρον του Νύρου και στο μινωικό ανάκτορο των Μαλίων. Θα δοθούν ξεναγήσεις σε αυτούς τους χώρους.
Είναι μια ωραία λοιπόν ευκαιρία για ανθρώπους που... Η επόμενη ενότητα η οποία αφορά την Μυκηναϊκή εποχή, την Δωρική εποχή και την Αρχαία Ελληνική Κλασική εποχή και την Ελληνική εποχή, αυτή η ενότητα περιλαμβάνει δύο ομιλίες. Η μία ομιλία θα αναφερθεί στην περίοδο μεταξύ 1450 π.Χ. και 1100 και η επόμενη ομιλία θα αναφερθεί στην περίοδο μεταξύ 1100 και 69 π.Χ. Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει πάλι ξανά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στον Πέριξ χώρο και θα γίνει και ξανάγεση στους Αρμένους Ρεθύμνου, όπου θα ξαναγήσω στο Ιστερομονικό Νεκροταφείο, θα ξαναγήσω στο Μουσείο της Ελεύθερνας. Εάν ο χώρος της νεκρόπολης της Ορφής Πέτρας στην Ελεύθερνα είναι ανοιχτός, θα γίνει ξανάγεση και εκεί. Αυτή η ξανάγεση έχει τοποθετηθεί στις 22 Απριλίου. Η επόμενη ενότητα ξεκινάμε την Ρωμαϊκή εποχή, 69 π.Χ. Τελειώνει η πρώτη ομιλία στο 1204 μετά Χριστόν, που είναι η συμφωνία μεταξύ των Βυζαντινών και του Βονιφάτιου του Μονφερετικού, των Σταυροφόρων ουσιαστικά, δια της οποίας η Κρήτη επολύθη στους Σταυροφόρους και κατακυρώθηκε στον Βονιφάτιο τον Μονφερετικό, αφού ολοκλήρωσαν τη λαϊλασία της Κωνσταντινούπολης στη Σταυροφόρη. Ο Βονιφάτιος πώλησε την Κρήτη στους Ενετούς. Το 1204 έγινε η συμφωνία αυτή. Οι Ενετοί ήταν απασχολημένοι με άλλες κτίσεις, πρόλαβαν οι Γενουάτες και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Το 1210 ήρθαν οι Ενετοί και εξεδίωξαν τους Γενουάτες και ξεκίνησε η Ενετική κατοχή, η οποία διέρχεσε μέχρι το 1645. Αυτή την περίοδο πραγματεύεται η δεύτερη ομιλία αυτής της ενότητας. Και η ξενάγηση αυτής της ενότητας περιλαμβάνει η ξενάγηση στην Μονή Βροντισίου, στην Μονή Βαλσαμονέρου και στην Γόρτινα. Και κλείνουμε με την τέταρτη ενότητα, αν έχουμε τον χρόνο. Πολύ σύντομα μπορούμε να δώσουμε και αυτό. Η τέταρτη ενότητα, η οποία ξεκινά στις 35, θα πραγματευτεί τον Κρητικό Πόλεμο και την πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας και θα σταματήσουμε μέχρι και το τέλος της Αιγυπτιοκρατίας στην Κρήτη. Η δεύτερη ομιλία της ενότητας αυτής ξεκινά το 1840 και τελειώνουμε το 1913 με την ανεξαρτησία της Κρήτης. Πάλι θα γίνει ξενάγηση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στον Πέριξ χώρο και εκτός του Μουσείου ξενάγηση περιλαμβάνει μια περιήγηση που θα ξεκινήσουμε από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα προχωρήσουμε στην Κρίνη Γενιτσά, στην Κρίνη Χαϊλαλή και εξωτερικά θα δούμε την πύλη του Αγίου Γεωργίου. Θα προχωρήσουμε εξωτερικά δίπλα στον Προμαχώνα Σαπιονάρα. Θα δούμε την εξωτερική πύλη του Προμαχώνα Σαπιονάρα και θα προχωρήσουμε στα Νεόρια, στο Ενετικό Λιμάνι και θα δοθεί ξανάγηση μέσα στο Φρούριο Κούλε, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα δραματικά γεγονότα του Κρητικού Πολέμου. Με αυτά που μας είπατε, κυρία Σφακάκη, που και εμείς θα τα λέμε βέβαια όταν θα πλησιάζουν και θα τα ξαναπούμε, δηλαδή για τους φίλους που μας ακούν όταν θα πλησιάζουν οι αντίστοιχες εκδηλώσεις. Είναι αναπάντητο το δεύτερο ερώτημά σας, αν έχω χρόνο. Αν μπορείτε σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό μόνο, ναι. Πρέπει να διακόψουμε. Θέλω να σας πω ότι οι αριθμοί επιβάλλουν, οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι οι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται. Οι συμπολίτες μας ενδιαφέρονται συνειδητικά για εμπεριστατωμένη ξενάγηση, για να μάθουν λεπτομέρειες για τον τόπο και την πόλη. Πέρυσι από μένα ξαναγήθηκαν 2.964 άτομα εντός πόλεως και εκτός πόλεως σε όλη την Κρήτη και αυτό είναι ένδειξη ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα να σταματήσω όσο μπορώ να προσφέρω αυτό το ταπεινό βολό στην κοινωνία.
Και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις και είναι και δωρεάν. Και σε ομιλίες και ξεναγήσεις μπορεί κάποιος που δεν ήξερε πώς να αρχίσει και θέλει να μάθει, είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να μπορέσει να μάθει πολύ σημαντικά πράγματα, αν δεν θέλει να διαβάσει, να ανοίξει κάποιο βιβλίο που δεν προλαβαίνει ίσως. Η σκοπιμότητα είναι να δώσουμε ψήγματα πληροφοριών σε ό,τι αφορά το παρελθόν του τόπου μας, να γεννηθεί η αγάπη για παραπέρα έρευνα και ο καθένας να εμπλουτίσει το κεφάλαιο των γνώσεών του όπως αρμόζει στον καθένα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Σφακάκη. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Και σε εσάς κάθε καλό και στους ακροατές του Sky Crete επίσης. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.